Ειδικό γερανοφόρο όχημα κατεβάζει από τον τέταρτο όροφο παλιάς καπναποθήκης επί της οδού Σοφοκλέου στη Σταυρούπολη λιγμένα φυτοφάρμακα, επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Ένα σύριαλ το οποίο είχε γίνει με τα απομάκρυνση των φωτοπαρμάκων, σήμερα φτάνει στο happy end, σε ένα ευτυχές τέλος. Γίνεται σήμερα απομάκρυνση περίπου 5 τόνων επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων από το πρώην κτίριο του Εθνικού Οργανισμού Καπνού. Μετά από 12 χρόνια λοιπόν αλληλογραφίας, ανυπνοϋπευθυνότητας, η περιφέρεια ανέλαβε με δικά της έξοδα, με δικό της προϋπολογισμό να απομακρύνει αυτή την υγειονομική βόμβα και επικίνδυνα αντικείμενα και φυτοφάρμακα για τη δημόσια υγεία της περιοχής. Από το 2017 έχουμε ξεκινήσει την διαδικασία απομάκρυσης των φυτοφαρμάκων. Αυτά θα πάνε, είναι ένα έργο γύρω στις 300.000 ευρώ. Το ανέλαβε η Μητροπολιτική, επαναλαμβάνω, Μητροπολιτική Επιτροπή της Θεσσαλονίκης, η Αντιπεριφέρεια δηλαδή. Και σημαίνει ότι αυτά τα φυτοφάρμακα, λόγω και της επικινδυνότητας, έπρεπε να είναι πιστοποιημένη η εταιρεία που θα αναλάβει την απομάκρυσή τους. Στη σημερινή επιθεώρηση της επιχείρησης παρών ήταν και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Δεμουρτζίδης, σηματοδοτώντας και τη σπουδαιότητα που έχει για την περιοχή η λύση ενός προβλήματος 15 ετών. Έφτασε η μέρα που αδειάζει το καπνομάγαζο και μπορούμε να κάνουμε σκέψεις για το αύριο αυτού του κτηρίου. Ήταν λιγμένα τα φυτοφάρμακα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Όταν περνάει ο χρόνος, αρχίζουν οι συσκευασίες, χαλάνε, φθύρονται, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Για να απομακρυνθούν οι περίπου 5 τόνοι των επικίνδυνων φυτοφαρμάκων, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση από εχθές. Το σύνολο των αποβλήτων θα μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων της Ιντεργέως, στο βιομηχανικό πάρκο Θέρμης. Και στη συνέχεια θα γίνει διασυνοριακά η μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις στη Γαλλία και στη Γερμανία για αποτέφρωση. Οι εργασίες με βάση τη σύμβαση που έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο θα ολοκληρωθούν σε ένα μήνα με πιστή τήρηση των διατάξεων της κείμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας.